Η σημερινή γιορτή του Καβίλια είναι αφιερωμένη στην 100η ημέρα τρίτης ηλικίας. Είναι λίγο καθυστερημένο που ήταν 1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε κάθε χρόνο, τώρα την κάναμε σήμερα. Εμείς θα την γιορτάσουμε με εφηβική διάθεση και αστήρευτο κέφι και πολύ χορό. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ακούσετε και εμένα λίγο. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και όλοι εδώ. Εκείνο που θέλω από εσάς τώρα θα πει ένα δωράκι το οποίο θα είναι ένας κλήρος. Κανονίστε παιδιά την πορεία σας γιατί εκλάταρα, δεν υπάρχουν άλλα. Την πορεία σας, βάλτε λίγο το χεράκι στη τσέπη. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Γνωριζόμαστε με τους περισσότερους. Εγώ θέλω να πω ότι το πέραμα βγήκε πολύ δυνατά προς τα έξω. Καταρχήν ο Καβίτσας, ο Γιάννης, που κατέβαιναν περιφερειακές εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι κερδίσαμε. Έχουμε μπει στο χάρτη. Υπήρχε μια μικρή δεξαμενή ψήφων που λέγεται πέραμα, γιατί έτσι μας βλέπουν και μας κοιτάνε από οι άλλοι. Όταν η Νίκαια έχει 100.000 ψηφοφόρους και ο Πειραιάς 250.000 ψηφοφόρους, καταλαβαίνετε ότι ένας από το πέραμα δεν είναι ότι δεν το σέβονται αυτόν και την προσωπικότητά του, δεν σέβονται τη δεξαμενή που αντιπροσωπεύει. Οπότε εμείς καταφέραμε να περάσουμε όλους τους νέους ερχόμενους, οι οποίοι στηριζόντουσαν όλοι από πολιτικά γραφεία, να πλασαριστούν σε μια θέση σχεδόν εκλέξιμη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το πέραμα απάντησε σε όλη αυτή την τοξικότητα η οποία προσπαθούσε να βάλει το πέραμα στη γωνία του χάρτη. Στη γωνία του χάρτη το πέραμα είναι γιατί θέλει, όχι γιατί το θέλουν οι άλλοι. Νομίζω ότι με εμένα εκεί ψηλά και με επιλογή Χαρδαλιά, γιατί όλοι είχαν κάνει τις γέφυρες με Πατούλη, και με αυτόν που πρέπει να βγει δήμαρχος, νομίζω ότι θα γίνουν πράγματα τα οποία το πέραμα έχει να τα δει χρόνια. Και άνθρωποι όπως εσάς, τους οποίους τους κέρδισε μόνο η σκόνη στα ράφια, τσακωνόμουν με τη μαμά μου και μου λέει καθάρισε το ράφι, να η σκόνη. Τελικά κέρδισε η σκόνη, αλλά μόνο αυτή. Και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τα εύσημα σε όλους εσάς, στα νέα παιδιά, στα μεγάλα παιδιά που είσαστε εσείς, και να πάμε πραγματικά ψηλά. Η γνώση η δική σας και η σοφία είναι αυτό που χρειάζεται το πέραμα. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτείτε τα συν και τα πλην, να βγάλουμε τον δήμαρχο που πρέπει και τον δήμαρχο ο οποίος θα κάνει χωρίς να κλέψει. Πρέπει να κοιτάξουμε όλα και να κοιτάξουμε από την προσωπικότητά του μέχρι το επιτελείο του. Δεν παίρνω θέση, δεν θα ήταν ηθικό να πάρω θέση, αλλά πρέπει να φιλτράρουμε το επιτελείο του καθενός και την προσωπικότητα του καθενός. Και θα πω κάτι τελευταίο. Η ιστορία διδάσκει. Η ιστορία μας κάνει καφετζούδες. Η ιστορία μας κάνει να γυρνάμε το φλιτζάνι και να βλέπουμε το μέλλον. Είναι το σημαντικότερο μάθημα. Λέω αυτό και εννοώ νοήτο. Θέλω πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας αξίζει εσάς ένα χειροκρότημα και να ξέρετε ότι πλέον είμαστε δυνατοί. Και πλέον μας παίρνουν οι βουλευτές και λένε πού είναι εκείνος ο Καβίτσας. Καβίτσας είσαστε εσείς. Γιατί στο πέραμα πήραμε το 50% των ψήφων μακράν του δεύτερου σε όλο το ψηφοδέλτιο. Έτσι.
Αυτά, εγώ είμαι δίπλα σας, ζω εδώ. Έχω κυνηγηθεί γιατί βάζαμε τους σημεντόλιθους, γιατί έχουμε μεγαλώσει τους σημεντόλιθους και έχω μεγαλώσει εκεί. Και ξέρετε τι σημαίνει να βάζεις σημεντόλιθους και να σε κυνηγάνε και να πηγαίνεις στο βουνό για να γλιτώσεις το αυτόφορο. Οπότε παραμένω εδώ, είμαι εδώ και θα με βλέπετε και αύριο. Αυτούς που στηρίξανε κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν εκτός από εδώ και θα τους δούμε σε 4 χρόνια, εισπράττουν πλέον το τίμημα. Εγώ είμαι εδώ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά να ευχηθούμε κι εμείς σε όλους τρίτης ηλικίας χρόνια πολλά και καλά. Επίσης στους υποψηφίους τους της Κυριακής να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία και να κοιτάξουν την τρίτη ηλικία όπως τους αξίζει. Ευχαριστώ, καλή δουλειά σας. Και εγώ θα σας
Thank you.
κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Thank you.
Καλημέρα σας. Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί μετά από κάποια χρόνια είμαστε πάλι μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Σοβεζάκης, για όσους δεν με γνωρίζετε, πρώην πρόεδρος του ΕΝΙΟ ΚΑΠΗ, και στη μικρή διάρκεια της θητείας μου πιστεύω ότι κάναμε κάποια πράγματα σε δύσκολες συνθήκες προς όφελος του ΚΑΠΗ. Δεν θα σας αφαιρέσω χρόνο από τη σημερινή γιορτή σας. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτό που έχει κατά νου ο Συνδυασμός Δύναμη Ευθύνης και προσωπικά ο κύριος Δημήτρης Κανάς, υποψήφιος δήμαρχος, έχουμε σκοπό την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία του ΚΑΠΗ. Σας έχω μοιράσει πριν λίγες μέρες ένα έντυπο. Και είναι δέσμευση και συμβόλαιο για τη λειτουργία Πέμπτου ΚΑΠΗ στο Άνω-Άνω πέραμα και για δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εκδρομές, με τραπέζα, με την υγεία σας και ένα ταμείο χρόνιας που έχουμε κατά νου να κάνουμε για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων και οικογενειών. Θέλω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί σας αλλογή, όχι μόνο στη λειτουργία του ΚΑΠΗ αλλά και στις οικογένειές σας σε 24ωρη φάση. Το λέμε, το εννοούμε και θα το κάνουμε πράξη. Θέλω να δώσω τον λόγο στον αυριανό πιστεύω δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Κανά, ένα χαιρετισμό και θα μας δοθεί ευκαιρία εφόσον ο λαός της πόλης εμπιστευτεί τις τύχες στη διαχείριση του Δήμου, θα έχουμε συχνή επαφή και να μιλάμε σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Δημήτρη Κανά. Τα περισσότερα τα είπε ο φίλος μου, ο Δημήτρης Σοβεζάκης, που έχει και ειδικές γνώσεις στα ΚΑΠΗ, έχει τα ξαναδιηγήσει, τα έχει ξαναδιηγήσει με επιτυχία και από ό,τι κουβεντιάζω είναι πάρα πολύ αγαπητός. Και πάλι τα ΚΑΠΗ θα τα έχει ο Δημήτρης, θα συνεργαζόμαστε μαζί, θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεστε, όπως σας είπε.